Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Με δρυμή κατηγορώ για την Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά για τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το άτυπο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για την απολιγνητοποίηση και τις εξελίξεις. Στη ΔΕΗ, ας δούμε τις δηλώσεις των επικεφαλής των παρατάξεων που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη αλλά και της βουλευτή Φλόρινας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Πέτσης Πέρκα. Βεβαίως, εφόσον υπήρχε ένα σχέδιο, εφόσον υπήρχε ο χρόνος. Ενώ ένα σχέδιο από μεριά της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, έγινε μια εξαγγελία η οποία δεν πατάει και δεν στηρίζεται σε καμία μελέτη, σε κανένα σχεδιασμό, και αυτό είναι όλο που προκαλεί και ανησυχία. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι δεν είμαστε ενάντια στην απολιγνητοποίηση γενικώς. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπογράψει τη Συμφωνία των Παρισίων, διότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτές οι μεταβάσεις για να είναι δίκαιες θέλουν χρόνο και θέλουν και χρήμα και θέλουν οπωσδήποτε πολύ σοβαρό σχεδιασμό. Και μάλιστα πρέπει κάθε περιοχή, ανάλογα από πού ξεκινάει, το σημείο κίνησης δεν είναι ίδιο. Εδώ η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει διαχρονική υστέρηση σε σχέση. Οι πολιτικές συνοχής δεν απέδωσαν ποτέ. Έχει μείνει πολύ πίσω ούτως ή άλλως στον αναπτυξιακό τομέα. Επομένως, όταν μιλάμε για τόσο βίαιη μετάβαση, σε καμία περίπτωση δεν είναι δική και κάποιες περιοχές θα μείνουν, θα ερημώσουν. Υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα. Εντάξει, τώρα τα τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα νομίζω ότι αυτά θα αποφευθούν και από την αποκεντρωμένη που έχει και θα γίνει προσφυγή στο πώς πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες, τι προθεσμίες πρέπει να δίδονται, έτσι ώστε το όργανο να λειτουργεί απρόσκοπτα και βέβαια να εργοποιεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους θεσμικούς φορείς, διότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο μείζον θέμα, που πρέπει να τοποθετηθούν και άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι, που δεν είναι μόνο η περιφέρεια, είναι και οι δήμοι μας, είναι τα επιμελητήρια, διότι αυτή η πολιτική ουσιαστικά νεκρώνει την περιοχή μας σε όλα τα επίπεδα. Δεν γίνονται έτσι στα περιφερειακά συμβούλια και ούτε προσδιορίζονται χωρίς να εξαντλούνται οι ημερομηνίες που είναι οι 5 ημέρες και γίνεται το περιφερειακό συμβούλιο την 6η, αλλά βλέπουμε να γίνει την Δευτέρα. Δεν μένω όμως αυτό. Η ουσία είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια απόφαση της κυβέρνησης, η οποία πραγματικά νεκρώνει την περιοχή μας. Όπως βλέπετε κι εσείς, στην εξέλιξη δεν έχουμε καμία ουσιαστική τοποθέτηση, κανένα σχέδιο, καμία πρόταση. Και είδαμε την επίσκεψη του κλιμακίου των δύο υπουργών, όπου μάλλον για άλλο λόγο ήταν άρθρο στην περιοχή και κουμπόσανε και αυτό, γιατί και εκ του προχείρου έγινε αυτή η διαδικασία της ημερίδας στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Τα ζήσατε και εσείς τα γεγονότα, πώς αντιμετωπίστηκαν και βουλευτές και εμείς και ένας κόσμος που ήθελε να μπει μέσα να διαμαρτυρηθεί και ήταν αντιμετώπιση. Αλλά ούτε σε αυτό θέλω να μείνω. Θέλω να μείνω στο εξής. Ότι με τη σημερινή διαδικασία θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους πολίτες και όλους τους θεσμικούς φορείς της περιφέρειάς μας. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλοι τα αντανακλαστικά μας. Όπως βλέπετε, ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Τα χρονοδιαγράμματα που βάζει η κυβέρνηση για το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων δεν βγαίνει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και από μελέτες που υπάρχουν, αλλά και εμπειρίες άλλων περιοχών, για να κάνει κάποιος μια μετάβαση, δηλαδή μια πλήρη απολιγνητοποίηση κλείσιμων μονάδων και να πάει σε ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης, θέλει πάνω από 30 χρόνια. Υπήρχε ένα προηγούμενο ΕΣΕΚ, όπου στο μείγμα καυσίμου ήταν 16-17% λιγνίτης, ξέρετε οι μονάδες που μέναν στο σύστημα. Και εμείς από πολύ νωρίς, από το 2016, μετά τις αποφάσεις του Παρισιού, είχαμε τοποθετηθεί και είχαμε ενημερώσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαμε πάρει και τις πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία του. Ζητήσαμε να γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η περιοχή και ο τόπος μας είναι μπροστά στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ποτέ σε καιρό ειρήνης χώρα, όχι μόνο ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια. Καμία χώρα δεν έχει χάσει το 50% του ΑΕΠ της σε περίοδο ειρήνης μέσα σε 4 χρόνια. Και αυτό θα πάθουμε εμείς. Είναι προφανές ότι η κοινωνία έξω δεν έχει καταλάβει αυτό που έρχεται. Και είναι βαρύτατη η ευθύνη αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού στην περιφέρεια, να κάνει σαφές στον κόσμο τι είναι αυτό που έρχεται το 2023. Άρα λοιπόν, αν ο στόχος αυτού του Συμβουλίου που ζητήσαμε ήταν να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, έπρεπε να είναι μια ήσυχη μέρα, να μπορεί ο κόσμος να ακούσει, να μετέχουν οι φορείς και όχι να είναι μέσα στις μουσικές και στις παρελάσεις της αποκριάς. Και είναι προφανές ότι δεν ήταν το πρόβλημα η μία μέρα μεταξύ Κυριακής Δευτέρας, το καταλαβαίνετε. Και ούτε βέβαια μπορούσε να γίνει την Τετάρτη, όταν ειδοποιηθήκαμε Τρίτη, γιατί από Τρίτη σε Τετάρτη
ούτε οι ίδιοι οι φορείς δεν θα μπορούσαν να ενημερωθούν, οι δήμαρχοι, τα επιμελητήρια και όλα αυτά που πρέπει να μετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Για το σημερινό, κύριε Πάσο. Από ό,τι φαίνεται, η λεγόμενη απολιγνητοποίηση, η ερήμωση, η καταστροφή της περιοχής των εργαζομένων της ΔΕΗ και όχι μόνο, συνεχίζεται. Καθημερινά είναι ραγδαίες εξελίξεις που μαθαίνουμε πώς θα γίνει αυτή η αποκατάσταση που σημαίνει χιλιάδες γιγαβατόρες φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες όλη η περιοχή. Όμως η αντίδραση είναι αναντίστοιχη. Αυτό είναι η αλήθεια. Υπάρχουν αγώνες, έχουν αναπτυχθεί κάποιοι, είναι μεμονωμένοι, είναι αποκομμένοι και αναποτελεσματικοί. Δεν φαίνεται να εδρώνεται αυτή της κυβέρνησης. Ο Περιφερειάρχης, από ό,τι φαίνεται, η Περιφερειακή Αρχή γενικότερα θέλει να περάσει αυτό έτσι ανώδυνα και μάλιστα χωρίς πολιτικό κόστος και για τον ίδιο και για την κυβέρνηση. Καλησπέρα, Δύση. Καλησπέρα. Έχουμε τις απόκρισεις, έχουμε και μια σειρά ζητημάτων ανοιχτών, ειδικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι καλό πάντως που εμείς βγαίνουμε με ηχητική υπόκρουση. Υπόκρουση το φανό. Πλατάνια. Πλατάνια. Εμείς είμαστε μέσα στο στούντιο και απ' έξω περνούν τα πλατάνια με κάποιους φιλοξενούμενους, δεν θυμάμαι τώρα. Ο οποίος πηγαίνει στην πλατεία για να εμφανιστεί. Θα τα δείτε μετά σήμερα το Top Channel. Έχει το πρόγραμμα Πλατάνια και Κεραμαριού. Όσο σοβαρά και να είναι τα ζητήματα και δεν τα υποβαθμίζουμε καθόλου προφανώς και το βλέπετε, είμαστε εδώ και λέμε τα δελτία. Εντάξει, προφανώς τις επόμενες μέρες ίσως να μην είμαστε. Εντάξει, δύο μέρες. Γιατί. Εντάξει, θα μπούμε και λίγο στο κλίμα. Εκτός, σίγουρα έχουμε και την αποκρία έξω. Εκτός απρόπτου, έτσι. Ναι, εντάξει. Τώρα. Έχουμε κοροναϊούς. Και γίνονται διάφορα. Άλλωστε, αύριο έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο, θα μου πεις. Στο οποίο μαθαίνω τώρα και είναι η εξέλιξη που μεταφέρουμε τώρα. Έχει λήξει αυτή η συνεδρία που είδαμε τώρα. Μετά από δύο ώρες. Βλέπουμε και πλάνα. Περισσότερο βλέπετε ποιοι ήταν παρόντες και εκπρόσωποι φορέων, έτσι. Ναι. Ζήσει η λαϊκή συσπήρωση δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Θυμάσαι ότι. Αυτό έδωσαν τη συνέντευξη. Χθες είδαν στο δελτίο που δεν ήμασταν εμείς εδώ, αλλά το είδαν οι τηλεθεατές μας, ότι έδωσε μια συνέντευξη τύπου προφανώς για να διαχωρίσει τη θέση της λαϊκής συσπήρωσης και από την Περιφερειακή Αρχή, σαφώς, αλλά και από αυτό που έγινε σήμερα. Βλέπω τον Παναγιώτη Πλακεντά και τον κύριο Μαλούτα. Δεν θα δει άλλου. Αυτό. Δημάρχου. Δεν θα δω άλλου. Ο κύριο Γιαννάκη των Ενεργειακών Δήμων ξέρω ότι έλειπε. Κύριο Ζευκλή και κύριο Ελευθερίου. Ο κύριος Ζευκλής και ο κύριος Ελευθερίου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν επιλέξει να μην συγκρούονται. Τον κύριο Δεσποτίδη εδώ. Να μην συγκρούονται με την Περιφερειακή Αρχή. Αχα. Έτσι καταλαβαίνω. Και ο κύριος Ελευθερίου. Ο κύριος Ελευθερίου είναι ο δήμαρχος που παρέμεινε στην ημερίδα. Ναι. Δηλώνοντας μάλιστα και την αντίθεσή του στη σύσκεψη των δημάρχων που έγινε έξω στο πλήθο. Ναι, θέλω να πω, αλλά ο ίδιος έχει πει ότι είναι αλεξικός. Θέλω να πω, ΣΥΡΙΖΑ, η Περιφερειακή Αρχή είναι κασαπίδι. Τελευταία ξέρεις τι λέει. Ότι τοποθετούν διάφοροι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι διάφοροι, σε κομματικές ταμπέλες, χωρίς αυτός να ανήκει πουθενά. Τώρα να βγάλουμε το βίντεο από την επίσκεψη Τσίπρα. Δεν χρειάζεται, ήμουν εκεί εγώ. Κι άλλοι ήμασταν πολύ. Δηλαδή, συγγνώμη, δήμαρχε, αλλά κάποια πράγματα μας ακολουθούν όλους μας. Ναι, όχι, έχει δικαίωμα ο καθένας να. Αυτό προσδιορίζεται, ναι, αλλά. Έχει επίσης δικαίωμα να παραβρίσκεται και να αποχωρεί από όπου νομίζει αυτός. Έτσι. Θα κριθεί για όλα. Δεν θα τον κρίνουμε εμείς. Εννοώ, δεν θα κριθεί από εμάς. Εμείς θα κάνουμε τα σχολιά μας να μεταφέρουμε τις ειδήσεις. Κρίνονται από το λαό όλοι. Απλώς λέω κι εγώ ότι από ό,τι φαίνεται, Ελευθερίου και Ζευκλής έχουν ταχθεί σε ένα άλλο μπλοκ από κάποιους δημάρχους. Που πάνε και στα δύο. Όχι ενιαία πάντως, ναι. Αυτόνομα ο καθένας τους. Ο κ. Πλακεντάς και ο κ. Μαλούτας ήταν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν και στα δύο, ναι. Ήταν και σήμερα. Μάλιστα, ο κ. Πλακεντάς σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, όχι από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι άκουσα, δεν εκπροσωπούσε το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, αλλά που δεν είχε εξουσιοδότηση να το κάνει εννοώ, αλλά εκπροσωπούσε ως δήμαρχος την ΕΡΔΕΑ. Έτσι. Τώρα κατά τα λοιπά, εντάξει, τώρα ζήσει και κύλησε όλο αναμενόμενο νομίζω. Ναι. Και οι δηλώσεις που είδαμε. Είδα λίγο πριν. Το τέλος του βίντεο, το οποίο προς τιμή της περιφέρεια είχε δεσμευθεί ότι θα το δείξει και το έδειξε. Εμένα με εξέπληξε αυτό, βλέποντας και γράφοντας από το σπίτι δηλαδή, τη συνεδρία έτσι. Δηλαδή, νομίζω δεν βγήκε από την αρχή. Από νωρίς κιόλας με εξέπληξε, λέω τι γίνεται εδώ. Δεν βγήκε από την αρχή στον αέρα, νομίζω. Από την αρχή δεν βγήκε. Από την αρχή. Από την αρχή, αρχή. Ωραία, γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός. Επειδή το παρακολουθούσα. Ωραία, ωραία. Και λέω... Υπήρχε ένας προβληματισμός που θέλω αν όντως. Βγήκε από την αρχή, αρχή την εισήγη την αναφορά του κυρίου Λιάση. Επειδή εγώ ήμουν. Λιάση Στρατάκη. Μπαλάκι στο δικαστήριο, θα τα αποδούμε μετά. Ωραία. Από την αρχή άρχιζε. Τιμά αυτό την περιφέρεια που το είπε και το έκανε. Γιατί θέλω να πω ότι δεν ήταν μια διαδικασία Περιφερειακού Συμβουλίου. Άτυπη είναι, καθόλου άτυπη. Δηλαδή το κανάλι της Περιφέρειας δεν μπορεί να δείχνει. Γι' αυτό το με εξέπληξε. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το περίμενα. Ναι, ναι. Okay. Το υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε και το έκανε η Περιφέρεια. Μπράβος. Ωραία. Τώρα, ποιοι ήταν εκεί και πώς ήταν αυτό, το λένε οι εικόνες. Έτσι είναι καθαρά στελέχη που ανήκουν στο λεγόμενο χώρο της κεντροαριστεράς.
του πρώην Πασόκ, Κινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι, φυσικά της Ανταρσία και της αριστερής συμπόρευσης. Δήμαρχοι ήταν μόνο οι δύο που προανέφερα, έτσι ο κύριος Πλακεντάς και ο κύριος Μαλούτας. Βεβαίως η πρόσκληση ήταν ανοιχτή από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ξέρουμε, ήταν για ανοιχτή σύσκεψη φορέων και πολιτών ενάντια στη απολυντοποίηση. Βλέποντας την απόφαση που ανακοίνωσαν ο κ. Στρατάκης και ο κ. Λιάσης στο τέλος της συνεδρίασης, λένε ότι η εισήγηση που διάβασε η κυρία Ζεμπλιάδη, η οποία ήταν κανένα μισάωρο, η οποία θα ήταν και η εισήγηση που θα κατέθεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θα γινόταν, θα κατατεθεί αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένα αυτό. Θα ζητηθεί επίσης να λειτουργήσει το συντονιστικό όργανο το οποίο είχε ιδρύσει και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Και βεβαίως θα προσθεθούν όλα αυτά που ακούστηκαν σε αυτή τη σύσκεψη και θα καταληθούν αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πώς θα καταληθούν, από ό,τι ανακοινώθηκε, θα κατατεθούν και θα ζητηθούν από τις τρεις συγκεκριμένες παρατάξεις ώστε να μπει ξανά το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και να συζητηθεί. Ρωτώ, ρητορικό το ερώτημα. Πιστεύεις, Παναγιώτη, εσύ από όσα ξέρεις, ότι κάτι τέτοιο θα γίνει? Τώρα, και ξαναρωτώ, και αν δεν γίνει, τι θα γίνει? Θα έχουμε πάλι αποχώρηση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης? Ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί. Αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα στο Περιφερειακό. Πιστεύεις ότι δηλαδή σίγουρα θα υπάρξει θέμα στην αρχή και τα λοιπά? Όχι, το είπανε. Ναι, θα υπάρξει θέμα, ξεκάθαρα. Θα το ζητήσουν εκτός ημερήσιας διάταξης. Και εδώ λοιπόν θα δούμε ποια θα είναι η στάση του κ. Κασαπίδη, που την είδαμε την Κυριακή. Ποια θα είναι και η στάση, εγώ θα πω, εδώ θα το πω ίσως περισσότερο εμφατικά από κάθε άλλη φορά. Ποια θα είναι και η στάση των αντιπεριφερειαρχών και της παράταξης Κασαπίδη? Γιατί επειδή παρακολουθείς πολύ καλύτερα τα περιφερειακά συμβούλια, μέχρι τώρα σε όλους αυτούς τους μήνες δεν έχουν σηκώσει και τους τόνους. Τον έχουν αφήσει ουσιαστικά μόνο τον κύριο Κασαπίδη σε αυτό το θέμα. Κοίταξε, υπάρχει νομίζω μία. Νομίζω απόφαση. Χρειάζεται κάποιο σωματοφύλακα ο κύριο Κασαπίδη από δική του πλευρά, έτσι. Ναι, αυτό που λες είναι ένα προβληματισμό που έχει μπει από πολλού οι οποίοι είναι συνομιλητέ του κύριου Κασαπίδη. Τους ακούσαμε προχθές, εσύ, συγγνώμη. Αλλά ήταν μόνοι του παίζαν μπάλα. Όχι, εντάξει, άστο, ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό το ζήτημα που λες γενικώ στην ομάδα Κασαπίδη για το ποιοι θα υποστηρίζουν το έργο τη Περιφερειακή Αρχή. Σε πολλά ζητήματα ο κύριο Κασαπίδης είναι μόνος, το έχουμε πει, πλην κάποιων έμπειρων αντιπεριφερειακών που υποστηρίζουν ουσιαστικά τη δικιά τους, τις δικές τους ενέργειες ή θέλουν να αποδομήσουν την προηγούμενη θητεία των κυρίως των χωρικών αντιπεριφερειακών, Σαββόπουλος παραδείγματος χάρη, Κιωσές έχουμε δει πολλές φορές και Γιάτσιος να σηκώνουν αρκετά το γάντι. Θα το δούμε αυτό που λες. Μαθαίνω όμως ότι ο κύριος Κασαπίδης έχει πει σε κάποιους που έχουν συνομιλήσει το τελευταίο διάστημα μαζί, ότι υπομονή και ενοχή, τέλος, από εδώ και πέρα, δεν το πάμε χαλαρά, το πάμε έτσι όπως πρέπει, δεν θα ανεχθούμε να μας προβολούν και εμείς να καθόμαστε σε ένα κλίμα, έτσι, πώς θα το πω, άντε πάμε σε συνένεση. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνένεση, βλέπουμε ότι κάποιοι... Η εικόνα που εξέπεψε όλο αυτό που βλέπουμε και εμείς και οι τηλεθεατές σήμερα και είδαμε, θεωρείς ότι κάνει καλό και στην πλευρά της αντιπολίτευσης? Δεν ξέρω κατά πόσο η αντιπολίτευση θα πορευτεί συνολικά μαζί. Θεωρείς ότι συγκυριακή η συμμαχία αυτή, τέλος πάντων? Κοίταξε, για την απολυντοποίηση νομίζω ότι όλοι προσπαθούν να βάλουν τον κύριο Κασαπίδη σε μια κατάσταση που είτε θα έρθει και θα είναι ο εκπρόσωπος της περιοχής, όπως λένε, και θα πει όχι στο 28, αυτό λένε, και στο 23, και θα συμπορευτεί με όλη την κοινωνία και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους φορείς με αυτόν μπροστάρι, αυτό είπανε και σήμερα, έτσι. Ή θα συνεχίσει, όπως λένε οι ίδιοι, να μην είναι και τόσο στα κάγκελα και να εξυπηρετεί ενδεχομένως. Εντάξει, πάντως όλο αυτό το παιχνίδι που θυμίζει το τραγούδι του Μιλιώκα με την Αφροδίτη Μάνου, το Σάββατο μπορείς, όχι, όχι, Κυριακή μπορώ, μα δεν μπορώ εγώ. Α, για το τέτοιο. Συγγνώμη, για αυτή την ιστορία έγιναν όλο αυτό που βλέπουμε. Και το είδαμε και την Κυριακή, το είδαμε και σήμερα. Από τη μία Περιφερειακή Αρχή συνειδητά και το φως φανάρι ήθελε να αποβαθμίσει το όλο ζήτημα, γιατί δεν συμφέρει να συζητηθεί στην έκταση που θα συζητούν. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιδίωξε παράλληλα να αποκομίσει και τα δικά της μικροκομματικά, εγώ θα πω, ωφέλη. Έτσι. Νομίζω χαμένος ποιος βγαίνει? Το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Αρχή και ο θεσμός. Όλο το αγώνας περιοχής να όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εντάξει, πιστεύω ότι από τις δύο πλευρές. Αν πούμε ότι υπάρχουν δύο πλευρές, θα έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα διαφορετικά.
Ναι, αλλά έχουν ευθύνες νομίζω για αυτήν την κατάσταση όλοι τους. Βλέπω ότι επιμένουν στο να διαφωνούν. Ναι. Εγώ θα πω. Έφυγα και ήθελα. Ναι, αλλά η εικόνα που εκπέμπεται. Όχι, είναι άσχημη για το μέλλον που. Η μένα εντάξει να το θάψουμε λίγο το θέμα να μείνω εδώ κτλ. Οι άλλοι να κάνουμε και μόνοι μας. Λέει τώρα η σημερινή διαδικασία. Ωραία, έκανε μια σύγκριση κυρία Ζημπουλιάδου πολύ ενδιαφέρουσα. Θα μιλάει σε μερίδα ήταν όμως. Ήταν μισή ώρα, δεν ήταν τόσο πολιτική η ώρα. Και. Ωραία, τι έκανε, καλά έκανε. Και. Θα σου πω, και. Το και θα το δούμε από αύριο, θα σου πω εγώ. Να δούμε κατά, τι θα συμβεί. Κύριο Κλιάσιο, κύριο Στρατάξιο, λόγω από αυτά που άκουσα εγώ. Τα διαδικαστικά έβαλε πέρα. Ναι, οκ. Και. Και έχουν δίκιο οι πολλοί σε πολλά ζητήματα. Πήγε, και... πήγε λίγο παρακάτω η κυρία Ζεμπιλιάδου αυτό που μάλλον έχει συζητηθεί σε πολλούς κύκλους και αυτοδιοικητικούς, θα έλεγα, και με δημάρχους και το είχε πει ο κ. Πλακεντάς προχθές στην ΠΕΤ. Για το ότι η τελευταία άμυνα μπορεί να είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και εξήγησε τρεις λόγους, μεταξύ των οποίων είναι οι τηλεθερμάσεις, ένα, είναι το ότι το Ταμείο Διοικητικής Μετάβασης δεν κάνει. Αυτό που πρέπει, αντλεί χρήματα από άλλους πόρους ενδεχομένως που θα έρχονταν στην περιφέρεια, στις περιφέρειες. Και ένας ακόμα λόγος, τον οποίο τον έχω σημειώσει και τον ξέχασα, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι δύο-τρία ζητήματα που τα ανέφερε με τίτλους η κυρία Ζεμπιλιάδου και μάλλον μπορεί να οδηγήσουν, είπε, ως τελευταία γραμμή άμυνας και μέχρι την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα το δούμε βέβαια όλο αυτό. Αυτό είναι όταν την άκουγα να το λέει, μου φάνηκε όντως λίγο τραβηγμένο πάντως. Πώς, με το? Όταν την άκουγα. Ναι, ναι. Να το λέει, μου φάνηκε λίγο τραβηγμένο στην αρχή, αλήθεια. Ναι, το σημείωσε ότι είναι ίσως η τελευταία γραμμή. Το είπε, το είπε. Γι' αυτό το έμπειρη ούσα σε αυτά. Mm-hmm. Και αυτό, επειδή ξέρω από το ρεπορτάζ, διερευνάται. Δηλαδή, και ο κ. Πλακεντάς το είχε πει την Παρασκευή σε χαμηλούς τόνους και με μία φράση. Ας το διερευνήσουμε. Το ζήτημα των τηλεθερμάσεων πάντως μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως την όποια κυβέρνηση, πιθανότατα τη σημερινή, σε μια καθυστέρηση. Κλεισίματος των μονάδων. Εάν ναι, δεν πάνε όλα, σε μια παράταση, σύμφωνα, αν θες. Παράταση. Ναι, ναι. Αλλά η προσφυγή θα γίνει για τους λόγους απόσβεσης της επένδυσης των τηλεθερμάσεων. Σου λέω, τι Πτολεμαϊδα κάνει αυτό, θα κάνει το μεγάλο έργο της σύνδεσης με την Πτολεμαϊδα 5, ας πούμε. Έτσι. Αυτό το έργο πότε θα βγει, πότε αν θα, βγει, θα το πληρώσει. Πότε θα βγει οικονομικά, εννοώ. Ναι, οικονομικά. Πότε, όταν η Πτολεμαϊδα 5 δεν θα λειτουργεί με λιγνίτη. Μετά το 2028. Με κάτι άλλο. Με κάτι άλλο, ναι, αλλά θα δίνει τηλεθέρμανση αυτό. Θα δίνει, ναι. Αυτό. Θα έχουμε μια ακόμη κινητοποίηση, πάντα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο έτσι, των συνεπειών της απολυθεντοποίησης, γιατί έχει να κάνει και με αυτό. Εντάξει, να πω ότι η Λάρκο είναι μια ιδιάως ξεχωριστή περίπτωση, αλλά η περιοχή του Σερβίων και όχι μόνο εκεί είναι στα κάγκελα. Όλο συνδέεται. Βλέπουμε την κινητοποίηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζουν πολύ έντονα τους αγώνες τους εκεί. Έτσι. Αυτό είναι την προηγούμενη, συγγνώμη, Τετάρτη. Στην υψηλή γέφυρα Σερβίων, που ήταν 10-15 λεπτά, όπως είχαμε πει, κλείσιμο της γέφυρας σε συνεργασία με την αστυνομία. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση που κυκλοφορεί το πρωί στα μέσα ενημέρωσης και από ό,τι μαθαίνω και από ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή, κυρίως από την πλευρά του Σερβίων, στις 11 η ώρα την Παρασκευή θα μεταβούν οι εργαζόμενοι και οι φορείς. Στα διόδια του Πολυμήλου. Περιγράφεται ως. Ενημερωτική κίνηση προς τους οδηγούς που θα περνάνε εκεί. Επειδή και εγώ το διάβασα προσεκτικά 5 φορές, είναι όπως τα λες ακριβώς. Αυτό. Ενημέρωση διερχομένων. Αυτό τώρα. Εντάξει, έχουμε και μια εμπειρία. Σημαίνει ότι θα κάνουμε την ενημέρωση, αλλά δεν μπορεί να γράφουν κιόλας ότι θα κλείσουμε τα διόδια. Ναι, γιατί μπορεί να εμποδιστούν να πάνε προς ναι, τα διόδια του Πολυμήλου. Άρα, και μισό λεπτό, όπως είχαμε πει και εμείς, ότι αν πάνε στα διόδια του Πολυμήλου δεν θα είναι τόσο εύκολη κινητοποίηση. Γιατί έχουμε ξαναδεί πώς συμπεριφέρεται και η αστυνομία, και αλλά και η ίδια η Εγνατία Οδός. Και στη συνέχεια με ποινικοποίηση των όποιων αγώνων. Και δεν ξέρω ποιος μπορεί να πάρει την ευθύνη για μια τέτοια κατάσταση. Θα δούμε λοιπόν πού θα πάει και σε τι ένταση θα είναι αυτή η διαμαρτυρία που θα γίνει. Έχει κλείσει Παρασκευή στις 11 η ώρα. Θυμίζω ότι Παρασκευή είναι και μια μέρα η οποία θεωρητικά ξεκινάει ένα τριήμερο. Και δεν εννοώ μόνο για την Κοζάνη, γενικώς ένα τριήμερο. Εγώ γι' αυτό το κοίταξα πολύ προσεκτικά. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι προορισμοί προς Παγιάννενα, ας πούμε. Καταλαβαίνεις ότι κανένας δεν θα ήθελε να κλείσει η Εγνατία και να κλείσουν τα διόδια Πολυμήλου, ενώ από τους μαγαζάτορες, τις φορείς, τις Κοζάνης, ναι. Τον Ιωαννίνο. Εντάξει, κοίταξε. Και να κλείσει, δεν πιστεύω να κλείσει πάνω από 15-20 λεπτά. Ναι, εντάξει, αλλά. Και αυτό. Φαντάσου να βγει και η ιστορία ότι κλείνουν τα διόδια, ο άλλος μπορεί να έρθει από τη Σαλόνι να το σκεφτεί και να σου πει: όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Καλά, ναι. Σωστό είναι αυτό, αλλά θα το δούμε. Δεν ξέρω προς το παρόν. Πάντως να το διευκρινίσουμε ότι οι άνθρωποι λένε θα κάνουμε μια συγκέντρωση. Συγκέντρωση ενημέρωσης των διορχόμενων. Και μέχρι εκεί όλα καλά. Και πολλοί έχουν δίκιο σε. Αρκετά ζητήματα, το δυσάρεστο είναι ότι δύσκολα θα ικανοποιηθούν όμως έτσι. Mm-hmm.
Να δούμε με τηλεθέρμανση. Εντάξει, δεν ζήσαμε πάλι. Ευτυχώς ήταν καλός ο καιρός προχθές, αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες. Και δεν παγώσαμε πάρα πολύ στην Κοζάνη, στη ΖΕΠ, στη Νέα Χαραυγή. Ρωτήσατε χθες τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον Λάζαρο Μαλούτα, για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε δεύτερη φορά. Συγγνώμη, δεν το ρωτήσαμε. Το είπε μόνος του. Το ζήτησε να το πει μόνος του. Ας δούμε τι είπε, να το σχολιάσουμε. Το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες δύο μέρες, ζήσαμε μια δυσάρεστη εμπειρία σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Το Σάββατο το πρωί, δύο μονάδες που τροφοδοτούσαν με τηλεθέρμανση με θερμική ενέργεια την τηλεθέρμανσή μας, τέθηκαν εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα μέχρι να μπει μια νέα μονάδα μέσα στο σύστημα, να περάσει η πόλη και οι πολίτες αρκετές ώρες, περίπου 12 ώρες, χωρίς τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Σήμερα το πρωί, πάλι μια μονάδα βγήκε εκτός από αυτήν που είχε μπει χθες, βγήκε εκτός με αποτέλεσμα και πάλι η ΔΕΙΑΚ να αναγκαστεί να καίει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου προκειμένου να καλύψει το κενό τροφοδοσίας. Δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά έντονα και με μια άλλη οπτική, ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τη τηλεθέρμανση, δηλαδή μονάδες που τροφοδοτούν με θερμική ενέργεια να μην μπαίνουν μέσα, γιατί το ζήσαμε και αυτό τους προηγούμενους δύο μήνες και αναγκαζόμασταν να προσφεύγουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Δυστυχώς μας δείχνουν εικόνες από το μέλλον, εικόνες τις οποίες απευχόμαστε και εικόνες για τις οποίες εργαζόμαστε να μην συμβούν στην πόλη. Ξανά. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Μαλούτας στην τελευταία του φράση, ότι αυτές είναι εικόνες από το μέλλον. Εργαζόμαστε για να μην τις βιώνουμε σε μεγάλο βαθμό και να τις βιώσουμε συστηματικά. Είναι το μεγάλο στίχημα που έχει βάλει ο Δήμαρχος και στη ρητορική του το λέω, ότι λέει και μιλάει συνεχώς, αρχικά εννοώ, για την τηλεθέρμανση. Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε την πρόταση. Θα είναι και η τελική πρόταση του κ. Κοζάνης μετά από συζήτηση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί στα αρμόδια όργανα. Έρχεται στα μέσα Μαρτίου, από ό,τι ξέρω. Να δούμε τι γράφει, ποιος την έχει. Ευτυχώς τελειώνει ο χειμώνας πάντως. Για τη τηλεθέρμανση, λέει. Για τη τηλεθέρμανση, λέγω. Ναι, εντάξει, τη τηλεθέρμανση πάντα ξέρεις ότι και εκεί όταν πάμε εμείς στις 15 Μαΐου και κλείνει, πάντα μας λένε δεν την κρατάμε λίγο ακόμα. Ανάλογα με τον καιρό, όπως πάει. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Ναι, πάντα. Αλλά... Σήμερα έχει επίσης βλάβει σε κάποιες οδούς. Λέγανε κάτι και τι γίνεται σε εμάς. Ναι, ακριβώς αυτό που λες είναι φαινόμενα που καλώς ή κακώς μπορεί να υπάρχουν βλάβες, έτσι, δηλαδή δικτύου, αλλά σε τέτοια ένταση δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και στις μονάδες βλάβη ήταν. Δεν ήταν δηλαδή επιλογή να πεταχτούν έξω οι μονάδες. Αλλά πολλοί λένε, και αυτό ισχύει πάνω κάτω, ότι όταν δεν συντηρούνται οι μονάδες που θα κλείσουν, προφανώς θα πάμε στις βλάβες. Εκεί είναι η ιστορία τώρα. Σε άλλες συνθήκες αυτές οι μονάδες θα χρησιμοποιηθούν. Εκεί είναι η ιστορία τώρα. Ναι. Έτσι, θα χρησιμοποιηθεί και θα ήταν αναγκαίες. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ναι. Παρακολούθησα σήμερα για ώρες την συνέχεια της διοίκησης για τη δολοφονία του Κωστή Πολύζου. Είχαμε πολύ σημαντική ημέρα με τις απολογίες της φερόμενης και αρχικά καταδικαστή σας ως δολοφόνου της μητέρας του και του πατριού του, επίσης στη φυλακή, με ισόβια κάθριξη, πρωτόδικα και οι δύο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένουμε τη συνέχεια. 24 Μαρτίου θα είναι η απόφαση ή εισηγήσεις. 24 Μαρτίου θα είναι η αγόρευση του εισαγγελέα. Η αγόρευση του εισαγγελέα και η αγόρευση του συνεργού υπεράσπισης. Και αν. Δεν ξέρω μετά. Θα έχουμε περιμένουμε αυτό, απόφαση. Δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία. Θεωρητικά, νομίζω, ναι. Έτσι αποφασίζουν να μην τα 24 Μαρτίου είναι Παρασκευή, νομίζω. Είναι τρίμηνο. Όχι, δεν είναι Παρασκευή. Πρέπει να είναι Δευτέρα. Α, Δευτέρα. Δευτέρα, νομίζω. Ή Δευτέρα ή Τρίτη. Θα σε γελάσω. Ήταν να συνεχιστεί αύριο. Ήταν να συνεχιστεί αύριο. Δήλωσε κόλλημα σοβαρότατο ένας από τους ενόρκους. Και εν συνεχεία δήλωσε κόλλημα και ο συνήγορος υπεράσπισης. Ο κ. Λίτρας, τον οποίο θα ακούσουμε λίγο κάτι λέει μετά το τέλος της δίκης για όσα συνέβησαν σήμερα. Κατέθεσε πάρα πολλά έγγραφα ο κ. Λίτρας. Ας δούμε τι είπε και να μας πει δύο κουβέντες. Δεν είπε καταρχήν ότι η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Ίσα-ίσα είπε ότι έκανε καλά τη δουλειά της, αλλά η μόνη διαφωνία που έχει με την αστυνομία είναι ότι τους είχαν ενημερώσει προφορικά για το συγκεκριμένο ακίνητο. Ότι ψάξτε και εκεί. Αυτή ήταν η μόνη διαφωνία όσον αφορά τα θέματα με την αστυνομία. Όπως επίσης θέλω να σας πληροφορήσω ότι δεν υπάρχει ερώτηση καταγεγραμμένη που να φαίνεται ότι έχουν ερωτηθεί για ακίνητα. Θεωρείτε ότι η έκβαση θα είναι θετική ως προς τους πελάτες σας?
Κοιτάξτε, εγώ σας λέω ότι από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με την δολοφονία του παιδιού τους, όπως επίσης προσκόμισα με και μία πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα ειδικών γνώσεων για τέτοιου είδους θέματα, πόση ώρα χρειάζεται και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα, ένας άνθρωπος να φύγει από την Αθήνα, να έρθει στη Σιάτιστα, να γίνει μία δολοφονία, να πάρουν το πτώμα 100 κιλά, να το μεταφέρουν σε εκείνο το σημείο που βρέθηκε και στη συνέχεια να πάρει το αυτοκίνητό του να ξαναπάει πίσω στην Αθήνα. Επίσης υπάρχει έγγραφο που το επιβεβαίωσε και σε ερώτησή της η κυρία Εφέτης, η εκδεξιών του Προέδρου, αναφέρθηκε στο ότι της έκανε και αυτήν την εντύπωση ότι η φωτογραφία των διοδίων που περνάει την επόμενη ημέρα δεν είχε καν σχολιαστεί και δεν μνημονεύεται καν στην πρωτόδικη απόφαση. Η τελευταία πράξη αυτής της τραγικής ιστορίας ίσως παιχτεί την 24η Μαρτίου. Που θα ξέρουμε ενδεχομένως και ίσως την απόφαση του δικαστηρίου. Θέλω να πω ότι η Δέσποινα Κουτσέγκου, μια κατηγορούμενη, σήμερα επιτέθηκε εντός εκτός εισαγωγικών αυσεμοφέσα θέσεις και για τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση. Εγώ δεν θα πω τα ονόματα. Ανέφερε υψηλόβαθμους γνωστούς αστυνομικούς που έχουν περάσει από την περιοχή. Έτσι. Έχουν και συνταξιοδοτηθεί. Άλλοι ναι, άλλοι είναι ακόμα στο σώμα κανονικά και είναι σε θέσεις. Τους οποίους τους κατονόμαζε, αυτό θέλω να πω. Και έλεγε ότι ο ένας με έστειλε στον άλλον, μας άφηναν στο σπίτι πολλές φορές. Έχουν δώσει, νομίζω, εγώ θα πω επαρκείς εξηγήσεις σε συζητήσεις και σε καταθέσεις. Ναι, και αναρωτήθηκε προς την έδρα γιατί δεν είναι αυτοί εδώ να καταθέσουν και έρχονται πιο χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί που λέει, έλεγαν στις καταθέσεις τους, σύμφωνα με τον κύριο Κουτσέγκου, ότι άκουσα, είδα, ξέρω εγώ και τέτοια. Έτσι είπε η κυρία Κουτσέγκου. Και βεβαίως υπήρχε και μια μορφή και επίθεση στην συνάδελφο Αγγελική Νικολούλη. Έναν από τους βασικούς κρίκους της υπόθεσης, θα πω εγώ. Ναι, που διαδραμάτισε κομβικό ρόλο. Ναι, ναι, για την οποία είπε ότι οδηγούσε με έναν τρόπο τα πάντα προς εμάς και στις αρχές, όταν τη ρωτούσαμε, λέει, μετά το τέλος της εκπομπής, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πετάει τα χαρτιά της και να λέει: σκίσαμε σήμερα, γράψαμε 52% με τον Κωστή. Το μόνο που την νοιάζει ήταν η ακροματικότητα. Άσχετο πάντως. Δήλωσαν αυτό οι πάντως. Άσχετο πάντως με την υπόθεση. Ναι. Έχει σημασία για να δούμε τι θα διαδραματίσουν σαν στη δίκη όσα κατέθεσε ο κύριος Λίτρας ως αναγνωστέα τα λεγόμενα. Έγγραφα, φωτογραφίες από τα διόδια. Ο κύριος Λίτρας μας έλεγε όμως ότι θα φέρει πραγματογνώμονα. Ναι, να καταθέσει. Έφερε πραγματογνωσύνη του πραγματογνώμονα. Ναι, αλλά δεν είναι ο πραγματογνώμονας. Δεν είναι ο πραγματογνώμονας. Δεν ξέρω τι θα διαβάσουν τώρα οι ένορκοι, οι κύριοι δικαστές εκεί πέρα. Αυτά είναι διοικονομικά. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει μια πρόβλεψη από γνωστούς γνώστες των δικαστηρίων που μου έλεγαν σήμερα ότι ο κύριος Λίτρας θα αγορεύει κανένα τετράωρο. Α, τόσο πολύ. Λέω, φαντάζομαι. Καλά κουράγια την 24η Μαρτίου. Ζήσει, είχαμε και μια απόθεση σήμερα εκεί. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες με αναστολή ο τέος αντιδήμαρχος του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Ναι. Καλά, να το θυμόμαστε. Έτσι το Μαγκαρίτη Δήμο. Ο κύριος Θόδωρος Κυριακίδης. Κοίταξε, σήμερα στα δικαστήρια τον πρωί γινόταν παντικός. Πήγαμε για την υπόθεση Πολύζου. Είδαμε αυτοδιοικητικούς από τα Σέρβια, από το Βελβεντό, από το Δήμο Κοζάνης για μια άλλη υπόθεση που νομίζω δεν εκδικάστηκε. Στάση εργασίας. Τέλος πάντων, στη διακοπή που έκανε η δίκη σήμερα για ένα μισάωρο τη υπόθεση Πολύζου, εκείνη την ώρα τελείωνε η δίκη του Θόδωρου Κυριακίδη, του πρώην αντιδημάρχου Σερβίων Βελβεντού, ο οποίος είχε πάρει επόμενο το Δήμο, γιατί το θυμάσαι πολύ καλά, λόγω της. Τι να πω τώρα, των καταστάσεων που είχαν δημιουργηθεί εκεί. Εποχή Κοσματόπουλα. Ο κύριος Κυριακίδης λοιπόν χρόνια. Για ακόμα μια φορά βρέθηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενος. Ο φιλότιμος κύριος Κυριακίδης. Καλά το λες. Ο φιλότιμος, ο οποίος θα βρεθεί και άλλες φορές, γιατί παραλάβανε εκ μέρους του Δήμου όλες τις δικαστικές κλήσεις. Δήμαρχος δεν υπήρχε, θέλω να πω εγώ. Τώρα υπήρχε, εσύ τώρα. Γι' αυτό το λέω. Ο κύριος Κυριακίδης προσπαθούσε ο άνθρωπος να. Είναι μια υπόθεση εκεί. Λοιπόν αυτή μια καταγγελία που είχαν γίνει από πολίτες και από μέλη της ΜΚΟ. Του Βελβεντού το 2017 που είχε κοπεί για 3 μήνες το νερό και κάπου εκεί ο εισαγγελέας μετέτρεψε την υπόθεση σε κατηγορία γιατί είχαν βρεθεί και κολοβακτηρίδια μέσα στο νερό. Πέντε και μήνες... επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ναι, λοιπόν. 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Πρωτόδικα ήταν αυτό. Θα γίνει έφεση από ό,τι μας είπε η δικηγόρος κυρία Κοσματοπούλου, η οποία εκπροσωπούσε και τον κύριο Κυριακίδη. Ήταν και ο δήμαρχος εκεί, ήταν και ο πρώην δήμαρχος εννοώ, ήταν και ο δήμαρχος Βελβεντού εκεί σήμερα. Και μόλις βγαίνανε την έδωση, ο κ. Κυριακίδης πολύ ενοχλημένος έλεγε σε πολλούς: εντάξει, τα καταφέρατε.
Θέλοντας, υπήρχε και μια ένταση μεταξύ Κοσματόπουλου, Στεργίου και λοιπόν η κυρία Μαλού ήταν εκεί, ο κύριος Καμπκούτης. Έσβησε αυτό γρήγορα. Ζήτησα τον κύριο Κυριακίδη να πει κάτι on camera. Δεν θέλησε γιατί ήταν εκνευρισμένος πραγματικά. Μάλλον, όχι εκνευρισμένος, να το πω χολωμένος, να το πω προβληματισμένος. Είπε μόνο, στάθηκε να πει ότι εγώ έδωσα την ψυχή μου για τον Πελοντό και ορίστε τι τραβάω τώρα. Εντάξει, όπως ανακατεύεται με τα πίτρα, θα τρώνε κότες αυτό για τον κύριο Κυριακίδη. Το φιλότιμο όμως, κύριο Κυριακίδη. Αλλά καταστροφή αυτή η ιστορία. Ναι. Εντάξει, καταστροφή ήταν και αυτή η θητεία και στα Σέρβια. Να πω τώρα ότι εκεί υπάρχουν. Υπήρχαν και υπάλληλοι του Δήμου κλπ. Εντάξει, τώρα τις αμαρτίες Κοσματόπουλου τις πληρώνει ο Κυριακίδης τώρα, ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Εντάξει. Από τη μία, άλλοι λένε ότι η αδιαφορία του πρώην Δήμου. Από την άλλη, λένε ότι αυτά ήταν μικροπολιτικές κάποιων τότε για να δείξουν ότι το Βελβέντο πρέπει να πάει στην, στην ανεξαρτησία. Ξέρεις τώρα, τρία χρόνια κακή, μετά όμως, ίσως, μια κακή, ίσως θα μπορούσε εποχή και η πλευρά του Βελβέντο να το αφήσει πίσω σε αυτό το θέμα. Ναι, η πλευρά του Βελβέντο, πρόσεχε να δεις, δεν, με τον κύριο Κυριακίδη σίγουρα δεν τα έχει. Δεν τα έχει, αλλά ναι, εντάξει. Και έλεγε ότι ο εισαγγελέας μετέτρεψε την κατηγορία. Αλλά τώρα, όπως γίνανε, κάποιοι προκάλεσαν αυτή την ιστορία. Εντάξει, το 2017 ίσως σωστά. Απλά θέλω να πω ότι τώρα εντάξει, πέρασαν και τρία χρόνια. Ναι, πολλοί λένε, ας πούμε, ότι και τώρα κόβεται το νερό στο Βελβέντο. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Δήμο Βελβέντο πολλές φορές. Θέλει πίσω χρόνο. Τι να προλάβει τώρα να. Όχι, ναι, δεν λέω ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Μην θεωρηθεί ότι λέμε ότι φταίει η σημερινή δημοκρατία. Ήταν μια κακή εικόνα για έναν άνθρωπο. Έτσι, ξέρει τον κύριο Κυριακίδη, το έχουμε κάνει και εμείς κριτική. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι όταν πήγαινε στον αυτόματο όλο το πράγμα, υπήρχε ένας Θόδωρος Κυριακίδης και ένα δύο φίλοι. Άνθρωποι πάλι. Έχει αλλάξει και τη λάμπα μόνο του. Ναι. Και τώρα σέρνεται στα δικαστήρια ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέω. Είναι τα θλιβερά αποτελέσματα. Πληρώνει, πρόσεξε, πληρώνει την τσέπη του πράγματα. Από την τσέπη του. Τα θλιβερά αποτελέσματα μια καταστροφική θητεία. Έτσι ακριβώς. Τη θητεία Κοσματοπούλου. Ας προσέχουν οι πολίτες, λέω, όλων των Δήμων, ποιου βάζουν στη θέση. Στις θέσεις ευθύνη. Διαχρονικά. Διαχρονικά. Και για όλους τους πολίτες. Όχι μόνο τις συγκεκριμένες περιοχές. Και πάντα μία αλλαγή δεν σημαίνει ότι θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα το προηγούμενο. Σε όλες τις εποχές, σε όλες τις περιόδους. Προφανώς. Είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε κυβέρνηση κτλ. Να κλείσουμε κάτι που μόλις τώρα έτσι έπεσε στα χέρια μας, επί του πιεστηρίου, όπως λέμε, στις εφημερίδες, εδώ στο Top Channel. Να δούμε την αφίσα της Κοζανίτικης, του μεγάλου πάρτι νεολαίας Κοζανίτικης από κρέας. Το οποίο κλείνει φέτος 20 χρόνια. Το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας. Τη βλέπετε πρώτη φορά μέσα από το Top Channel. Φτάσαμε έτσι, τη βρήκαμε τώρα πριν από 10 λεπτά κι εμείς εδώ, την ώρα του δελτίου. 20 χρόνια ζήσει, φτάσαμε. 20 χρόνια λοιπόν. Μαρκ Άντζελο είναι από τους πιο γνωστούς DJs. Πάρτι Νεολαίας. Εντάξει, κοίταξε, το Πάρτι Νεολαίας γενικώς δεν είναι αυτό που λέμε Κοζανίτικη από κρυά παραδοσιακή. Αλλά έχει γίνει κομμάτι. Αυτό θα το πω και λίγο. Και πετυχημένο, Αναπόσπαστο πετυχημένο κομμάτι της Κοζανίτικης Αποκριάς, το Σάββατο της Μεγάλης Αποκριάς, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο πάντα και ειδικά επειδή μάλλον θα έχει και καλό καιρό, όπως είχε και πέρυσι, θα δούμε μια πόλη, μια πλατεία, αν θες, αυτό που μας αρέσει να λέμε, που θα έχει βουλιάξει, ας πούμε. Και 20 χρόνια φέτος. Και 20 χρόνια. Άντε, αρχίζουν από αύριο σταδιακά αυτά τα παλιά event που θυμίζουν Κοζανίτικη Αποκριά. Ξέρεις τι λέω τώρα, μην κάνουμε διαφημίσεις. Μέχρι τώρα ήταν λίγο ποτονικά τα πράγματα. Και κρατάμε κάποια πράγματα ως κριτική να τα πούμε μετά την αποκριά. Θα τα πούμε, ναι, γιατί πολλοί μας πιέζουν να πούμε πράγματα. Θα πούμε και θα κάνουμε. Εντάξει, εμείς βλέπουμε, μην ανησυχείτε. Βλέπουμε και ζούμε που λέει ο Παναγιώτης, που του αρέσει να λέει, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Θέλω να πω απλά ότι η Κοζανίτικη Αποκριά είναι πολλές φορές οι άνθρωποι της. Αύριο λοιπόν εκεί που θα πάμε και εγώ και ο Παναγιώτης και πολλοί άλλοι παλιοί της αποκριάς είναι οι άνθρωποι της και το κάνουν και συμπληρώνω τους φανούς που είναι οι άνθρωποι. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Έχει κόσμο. Εγώ χθες, ας πούμε, και στον Άρη Θανάσου που πήγα εγώ και στον Άρη Δημήτρη που έμαθα. Ναι. Είναι χαμός. Άρα προφανώς θα κρίνουμε τη διοργάνωση, αλλά εκεί που οι άνθρωποι συμμετέχουν οικειοθελώς, αυτό που είναι η Κοζανίτικη Αποκριά, πάει καλά το πράγμα. Μέχρι τώρα οι φανοί δηλαδή πηγαίνουν πολύ καλά. Αυτό ακριβώς. Μα είναι Δευτέρα, μα είναι Τρίτη, μα είναι Κυριακή, οι φανοί πάνε καλά. Πολύ ακόμα σωστά. Και την Πέμπτη στο πηγάδι του κ. Μαριό που είχε τον καιρό που είχε. Είχε κόσμο. Και αν κρατήσει, που θα κρατήσει όπως φαίνεται ο καιρός. Ακόμα φαίνεται. Και την Πέμπτη που έλεγε βροχές για τον φανάτο της Σκούρκας, αλλά φαίνεται ότι καλά θα είναι τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο. Μασάει Σκούρκα. Όχι, Σκούρκα. Δεν καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, για χαρά. Εμείς να δούμε πώς συνεχίστηκαν χθες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές φυσικά του φανού του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Αθανασίου στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.
πολύ κέφι και μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης για την Κοζανίτικη Αποκριά. Χθες, Δευτέρα, την τιμητική τους είχαν η φανή του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα, Τρίτη, δύο φανοί ανάβουν και πάλι, εκείνος από το φανό Πλατάνια και ο φανός Κεραμαριό. Αύριο, Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, είναι Ποντιακή Βραδιά. Από τις 7 μέχρι και τις 8.30 στην κεντρική πλατεία θα εμφανιστούν χορευτικά των Ποντιακών Σωματείων του Δήμου Κοζάνης. Στις 8.30 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρκίδες Πούλιου, φιλοξενήμουνη του Φανού Αριστοτέλης. Ενώ αμέσως μετά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενους του Λεωγραφικού Ομίλου Κοζάνης, φίλη της παράδοσης. Στις 9 ανοίγει ο Φανός Αριστοτέλης, ενώ στην πλατεία Λασάνη πρόκειται να γίνει το γλέντι του Λεωγραφικού Ομίλου, φίλη της παράδοσης. Thank you.
Αναστολή των σχολικών εκδρομών προς την γειτονική Ιταλία αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας μετά και το φόβο εξάπλωσης του κορονοϊού. Από τον νόμο Κοζάνης, το 3ο και το 4ο Γενικό Λύκειο άλλαξαν προορισμό αφού είχαν ήδη προγραμματίσει ταξίδι στην Ιταλία για τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Σε άλλο προορισμό και όχι στην Ιταλία. Θα πρέπει να κατευθυνθούν τα δύο σχολικές μονάδες του 3ου και του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης μετά και την απαγόρευση από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να μετακινούνται εκεί σχολικές εκδρομές λόγω του κορονοϊού. Σύμφωνα και με την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το έγγραφο έχει φτάσει σε όλες τις σχολικές μονάδες και η απαγόρευση ισχύει μέχρι νεοτέρας. Η αναστάτωση που δημιουργήθηκε λόγω του κορονοϊού στη γειτονική μας Ιταλία, το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει την εγκύκλιο της κυρίας Ζαχαράκη, της υφυπουργού, στην οποία προβλέπεται ότι οι εκδρομές οι οποίες προγραμματίστηκαν την Ιταλία αναβάλλονται επαόριστον, βάσει όλων των μέτρων που έλαβε η Ιταλική κυβέρνηση για να περιφρουρήσει τους κατοίκους της Ιταλίας από την εξάπλωση του ιού. Στην Ιταλία έχουν απαγορευτεί οι σχολικές εκδρομές, συνεπώς ούτε τα δικά μας παιδιά μπορούν να πάνε να επισκεφτούν τη χώρα αυτή. Στο νομό Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, έχουμε δύο σχολεία που είχαν πάρει έγκριση να επισκεφτούν την Ιταλία, το 2ο και το 4ο Λύκειο Κοζάνης, το 3ο και το 4ο Λύκειο Κοζάνης. Τα σχολεία αυτά θα αλλάξουν προορισμό. Θα κατευθυνθούν σε άλλες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη οδηγία. Πούμε ότι και για τις άλλες χώρες του εξωτερικού όπου ετοιμάζονται να γίνουν εκδρομές έχει δοθεί προφορικά εντολή στους διευθυντές σχολείων να πληροφορούνται μέσω του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συγκεκριμένο τηλέφωνο που μας έχει υποδειχθεί από το Υπουργείο να πληροφορούνται λοιπόν την κατάσταση την επιδημιολογική αν οι συνθήκες είναι ασφαλείς για να πραγματοποιηθούν οι σχολικές εκδρομές. Συνεπώς είμαστε σε επαγρύπνη. Προσέχουμε ιδιαίτερα ώστε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή και να αποφελούνται από τις σχολικές εκδρομές χωρίς να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιείται το διήμερο 25 και 26 Φεβρουαρίου μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Γερμανικού Δήμου Μπράουνς Μπέρντρα στο πλαίσιο του προγράμματος το οποίο στηρίζει την αλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών ανάμεσα σε Δήμους της Γερμανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης σε θέματα μετάβασης στη χρήση αηφόρων μορφών ενέργειας. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιείται το διήμερο 25 και 26 Φεβρουαρίου μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Γερμανικού Δήμου Μπράουνς Μπέρντρα στο πλαίσιο του προγράμματος Starting Energy Wende Twinning Towns. Το πρόγραμμα στηρίζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών ανάμεσα σε Δήμους της Γερμανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης σε θέματα μετάβασης στη χρήση αηφόρων μορφών ενέργειας. Ο Δήμος Μπράουνς Μπέρντρα βρίσκεται στην πρώην ελληνική περιοχή της Αξονίας της Γερμανίας, μια περιοχή η οποία λόγω της εξόρυξης του Λιγνίτη παρουσίασε έντονη ανάπτυξη κατά τον 20ο αιώνα με ταυτόχρονη αύξηση των ευκαιριών εργασίας και του πληθυσμού. Κατά τη μετάβαση της περιοχής στην μεταλλική εποχή και των απαραίτητων δομικών αλλαγών που επήλθαν, δημιουργήθηκαν νέες οικονομικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία της αποκατάστασης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε εσείς τώρα, εμείς το ξεκινήσαμε πριν 25 χρόνια. Έχουμε μετατρέψει την εκεί περιοχή σε μια επιτροπή αποκατάστασης και μάλιστα διοχέτευσαν το νερό ενός ποταμού και έκανε κάποια λίμνη και την περιοχή που ήταν παλιά τα ρεγνητορυχεία εκεί πέρα την έχουν κάνει σαν περιοχή ας πούμε αναψυχίες για να πηγαίνουν οι τουρίστες και τα λοιπά. Κάνε και λιμάνια στην λίμνη και τα λοιπά. Εδώ η συνάντηση η δική μας είναι να ανταλλάξουμε λίγο εμπειρίες ό,τι αυτοί έζησαν εδώ και 25 χρόνια αν μπορούν να είναι χρήσιμα για τη δική μας περίπτωση της απολιγνητοποίησης της περιοχής μας. Η Κοζάνη και η Μπράουνς Μπέρντρα συνεργάζονται ώστε να ανταπεξέλθουν στην πρόκληση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε διάφορους οικονομικούς τομείς πέρα από το Λιγνίτη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο συνδυασμό τουρισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εμείς το ίδιο, δεν σοκαριστήκαμε. Οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν στην αίθουσα, στην περιφέρεια, όταν είχαμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε τον κύριο Γεράσιμο Θωμά, όταν εκεί ο ίδιος εγώ χαρακτήρισα αυτά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τις χαρακτήρισα τσουνάμι που θα πλήξει την περιοχή. Έτσι, δεν υπάρχει καμιά διαφορετική προσέγγιση. Αυτό που λέγαμε, αυτό το ίδιο συνεχίζουμε να λέμε, ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ασφικτικό και οδηγεί μονοσήμαντα σε μια καταστροφική πορεία για την περιοχή μας και είναι ένα αδιέξοδο το οποίο δεν βγάζει πουθενά. Γι' αυτό ακριβώς εγώ επισημαίνω και τονίζω και λέω το ότι
ο ρυθμός απόστασης των λιγνητικών μονάδων πρέπει να ακολουθήσει τη δημιουργία και να συσχετιστεί με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή και το ίδιο βέβαια ισχύει και για την τηλεθέρμανση. Παρουσία του Πάνου Ρίγα και της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου και φυσικά της βουλευτή Φλόρινα πέτυσε Πέρκα, νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έκοψε τη Βασιλόπιτα, ενώ δόθηκε και συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζί ξενημέρωση, από την οποία θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Στα πλαίσια της διαδικασίας της διεύρυνσης που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την υλοποιώντα ουσιαστικά την εντολή του ελληνικού λαού με το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 7η Ιουλίου. Επιχειρούμε και εμείς να διοργανώσουμε σήμερα μια πολιτική εκδήλωση στη Φλόρινα στα πλαίσια της διεύρυνσης και της συζήτησης που κάνουμε. Στην περιοχή αυτή έχει μια ιδιαίτερη αναφορά. Ενώ λοιπόν από το βήμα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, να σημειώσουμε εδώ ότι το ΑΕΠ της περιοχής πάνω από 40% εξαρτάται από τις λιγνητικές δραστηριότητες, δεν φαίνεται στη συνέχεια, όπως και το είχαμε πει εγκαίρως, ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για αυτήν την μετάβαση σε μια μεταλιγνητική εποχή. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και στη Βουλή και επίκαιρη ερώτηση και δηλώσεις και στον αναπτυξιακό καταθέσαμε τροπολογία για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής σε ειδικό καθεστώς αναπτυξιακό. Δυστυχώς όλα αυτά πέσανε στο κενό. Η πολιτική που φαίνεται σε όλα τα μέτωπα, μη το προσφυγικό θα έλεγα που το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, η προχειρότητα δυστυχώς εμφανίζεται και στο σημείο αυτό, στην απολιγνητοποίηση την λεγόμενη. Η Μακεδονία, γιατί ήταν η πρώτη, θα έλεγα, περιφερειακή, αναπτυξιακή συνδιάσκεψη που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και σκόπιμη τότε και στοχευμένη, γιατί είναι η περιοχή η οποία είχε πληγεί με ιδιαίτερο τρόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πολιτικές συνοχές δεν υπήρχαν και αναπτυξιακό μοντέλο ανύπαρκτο. Και από την κρίση φάνηκε ότι ήταν ιδιαίτερο το πλήγμα το οποίο είχε δεχθεί. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία που βρισκόμαστε και σήμερα και με την Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, αλλά και με την Πέττη Μπέρκα και με αυτά που είπε προηγουμένως. Πρώτο λοιπόν, φτάνει η περίοδος της απολιγνητοποίησης. Εδώ ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον άκουσα χθες ή προχθές πότε ήταν, που είπε το εξής: κύριε Τσίπρα, θέλετε καρβουνό. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται αυτόν τον καιρό από Μακεδονομάχος, από προσφυγοκτόνος, από θέλετε κάρβουνο, δηλαδή έγινε και ιδιαίτερα περιβαλλοντολόγος και πράσινος. Και ταυτόχρονα αποδεδομένος και προβλέψιμος, γυρίζει και απαντάει σήμερα στους Τούρκους ότι δεν έχετε καμία δυνατότητα να, δεν θα σας επιτρέψουμε να κάνετε τίποτα. Σωστό είναι αυτό το τελευταίο. Αλλά βλέπετε ότι λειτουργεί ως εκκρεμές. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με την ψήφο του ελληνικού λαού είναι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και όπως επιβεβαιώθηκε και στις εκλογές, ο κεντρικός κορμός του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού πόλου στη χώρα μας. Όπως είπε και ο Πάνος πριν από λίγο, το Σάββατο έγινε αυτή η πραγματικά εντυπωσιακή σε όγκο, σε παλμό, σε συμμετοχή εκδήλωση στο Τάικβοντο. Είχε μία τριπλή σηματοδότηση. Πρώτα απ' όλα η συμμετοχή του κόσμου ήταν καταλυτική. Όταν 7 μήνες μετά τις εκλογές είχαμε μία συμμετοχή που ξεπέρασε τις 8.000-9.000 προοδευτικών, δημοκρατικών ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν εκεί να δηλώσουν το παρόν. Και θα κάνουμε και κριτική αν αυτά τα οποία ακούστηκαν δεν δημιουργηθούν. Το πρώτο κομμάτι είναι προφανώς το κόμμα. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πια είμαστε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επόμενη περίοδο. Και η Μαριλίζα Τροωράς, να φεύγουν από τη νεολαία να την ακόψουμε. Και κάποιος να πάρει από την νεολαία, η νεολαία που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, εγώ να πω χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, να έχουμε δύναμη, υγεία. Παρουσία του Μητροπολίτη Δαβίδ πραγματοποιήθηκε σήμερα η κοπή της Βασιλόπιτας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι,
και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόντος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διό Θεό πρεπόσε δογμάτισας, την πίστη των όντων εντράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας. Βασίλειον ιεράτευμα, πατερόσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωδίνε τα ζητάσιμο. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γρεβενών των Αγίων χωρών τιμήσομεν, συν τη ανιδεοτόκο και αχιλίου κόσμα, Σαμαρίνη στο εκπλάστημα Δημήτριον, Θείον ικάνωρα πίστη, και Γεώργιο στερών του γλίου, γονών και δρέμα. Κύριε ο Θεός ημών δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και της αυρέ των αγαθών, ευλόγησε τη βασιλόπιτα τάφτη, την οποίαν οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμή και μνήμη. Του ενεγείς Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας Ουραροπάντορος του Μεγάλου, αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτής και χάρισε αυτής, υγεία ψυχής και σώματος, κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεστον, τα έργα των χειρών αυτών πλήθυνον εγαθείς τη ζωήν αυτών, παράσχοδε αυτής και παντή τον κόσμο το αρχόμενον έτος σωτήριων και ειρηνικών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λίγο, καθίστε, λίγο ετεροχρονισμένα μένα, αλλά δεν πειράζει, καλή χρονιά και ευλογημένη. Με υγεία ψυχής και σώματος, με χαρά, με κάθε πρόοδο και προκοπή, προσωπική, οικογενειακή και τοπική εδώ. Και εύχομαι και τη φετινή χρονιά να είναι καρποφόρα και πολύκαρπη. Προχθές την Κυριακή γιορτάσαμε τον Άγιο Πολύκαρπο, τον Επίσκοπο Σμύρνης. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αφορμή από το όνομά του, εύχομαι η χρονιά η καινούργια του 2020 να είναι πολύκαρπη και καλύκαρπη. Να έχει υγεία ψυχής και σώματος και με το καλό εδώ στον τόπο μας να είναι πολλά τα έργα και μετά τα υπόλοιπα μοιράστε τα εσείς. Τα υπόλοιπα δικά σας. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντά της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Διευθυντά της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών, εργαζόμενοι φίλες και φίλοι που είστε, σε αυτό το... Συστεγαζόμαστε όλοι μαζί σε αυτό το κτίριο. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μια καλή χρονιά και αποδοτική σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια ιδιαίτερη μνήμα και μια ιδιαίτερη αναφορά στους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Θέλω να τους ευχηθώ και αυτούς με τη σειρά χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να τους ευχαριστήσω για τη μέχρι τώρα συνεργασία που είχαμε και να τους ζητήσω για το 2020. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, όλοι μαζί να κάνουμε τη διαφορά, να είναι μια καλή χρονιά για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, να είναι μια καλή χρονιά για όλο τον νομό Γρεβενών. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, θα το πω στα γρεβενιώτικα, που αν με κοιτάξει, το έχω πει και άλλες φορές στην κουπή της πίτας που έκοψε η ΔΑΟ, το είχα αναφέρει, θα μου επιτρέψετε να το ξαναπώ. Είμαι ένας άνθρωπος που αν με κοιτάξετε με το ένα, θα σας κοιτάξω με τα δυο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία και δύναμη. Τώρα όσον αφορά τις βασιλόπιτες, υπάρχουν δύο καλαθάκια, θα το πω έτσι, δύο καλάθια θα μοιραστούν. Ένα για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και ένα για τους υπαλλήλους που συστεγάζονται στο κτίριο της Περιφέρειας. Τώρα το φλουρί που αφορά τους υπαλλήλους που δεν είναι στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, όποιος βρει το φλουρί, οι διευθυντές του τμήματος θα αποφασίσουν για το τι δώρο θέλουν να βάλουν στο φλουρί. Στο δικό μας, τα της Περιφερειακής Ενότητας, είναι τρία τα φλουριά. Στην απονομή τιμητικής διάκρισης, τον αθλητή της Μακεδονικής Δύναμης Κοζάνης, δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή Απόστολο Τελικοστόγλου, αλλά και στον προπονητή του και ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Τάικβοντο, Χρήστο Αλμασίδη, που αχώρησε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, θέλοντας να τιμήσει το πρόσωπό τους τις διακρίσεις τους στο Τάικβοντο. Η εκδήλωση έγινε στην έναρξη της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Την απονομή τιμητικής διάκρισης στον αθλητή της Μακεδονικής Δύναμης Κοζάνης, παγκόσμιο πρωταθλητή Απόστολο Τελικοστόγλου, αλλά και στον προπονητή του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ταϊκβοντό, Χρήστο Αλμασίδη, προχώρησε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, θέλοντας να τιμήσει το πρόσωπό του στις διακρίσεις του στο άθλημα.
να σε τιμήσουν και σαν Ολυμπιονί. Να σε χαρακτηρίσουμε. Η εκδήλωση έγινε στην έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας, παρουσία αρκετού κόσμου και αθλητών της Μακεδονικής Δύναμης. Μεγάλη υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να τιμάει έναν αθλητή που έχει διακριθεί παγκόσμια, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας. Μεγάλη υποχρέωση της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό το κάνουμε, για να δώσουμε καλά παραδείγματα, για να δώσουμε παραδείγματα προς μίμηση, για να ακολουθεί όλη η νεολαία το παράδειγμα του Τελικοστόγλου και να ασχολείται με τον αθλητισμό, με τον αθλητισμό και να αγωνίζεται για διάκριση. Υποχρέωσή μας, οι άνθρωποι αυτοί προβάλλουν τον τόπο και την, που κατάγονται και την περιοχή μας. Τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μασίδης μίλησε για μια ιδιαίτερη τιμή στο πρόσωπο του και στο πρόσωπο του αθλητή του σε μια καθοριστική στιγμή εν ώψη και της Ολυμπιακής πρόκρισης. Ναι, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τιμή που κάνουν σε μένα και στον αθλητή μου είναι πολύ ιδιαίτερη σε μια χρονική στιγμή που για μένα θεωρώ ότι είναι καθοριστική εν ώψη της Ολυμπιακής πρόκρισης και αν μη τι άλλο μας δίνει κουράγιο σε αυτό το δύσκολο δρόμο τον οποίο έχουμε να διανύσουμε το επόμενο διάστημα μέχρι την προολυμπιακή πρόκριση και πιστεύω ότι και η τιμητική διάκριση αλλά και οι ευχές όλων θα είναι συνοδοιπόροι σε αυτό το έργο το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα ο Απόστολος βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 στην ευρωπαϊκή κατάταξη και στη θέση νούμερο 10 σε παγκόσμια κατάταξη, κάτι που θα τον βοηθήσει πολύ για την Ολυμπιακή πρόκριση. Είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε τιμητική διάκριση. Είναι θέμα ψυχολογίας και είναι πολύ όμορφο για μένα να βλέπω τους ανθρώπους μου εδώ πέρα και το Δήμο να δείχνει ότι νοιάζεται πραγματικά για κάθε αθλητή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Υπάρχουν δυσκολίες σε αυτό το μεγάλο δρόμο που έχετε επιλέξει μαζί με τον προπονητή σου? Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Λείπουμε από το σπίτι μας εδώ και σχεδόν 1,5 μήνα. Πάμε από χώρα σε χώρα με μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλάζουμε μέρη, παίζουμε αγώνες, κάνουμε προπονήσεις με άλλους αθλητές. Κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε όλα πήγε πολύ καλά αυτή η περίοδος προετοιμασίας. Οι αγώνες πήγαν πάρα πολύ καλά. Καταφέραμε να μαζέψουμε αρκετούς πόντους, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη δυνατή κλήρωση στο προολυμπιακό τουρνουά. Μέχρι στιγμής η τύχη δείχνει να είναι με το μέρος μας. Τραυματισμούς δεν έχουμε, όλα είναι αισιόδοξα. Πιστεύω ότι και πραγματικά με λίγη τύχη και μια καλή μέρα και στην πρόκριση θα έχουμε τα ίδια και όχι καλύτερα αποτελέσματα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον η αναβάθμιση και η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Πτολεμαϊδας. Περισσότερα αναφέρει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΕ. Σήμερα υπογράφηκε το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού της Πτολεμαϊδας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3 εκατομμύριων ευρώ, το οποίο για λόγους χρηματοδοτικούς το έχουμε σπάσει σε 2 υποέργα. Σήμερα υπογράψαμε το ένα και λίγα σύντομα στην υπογραφή και το δεύτερο, στο οποίο αναβαθμίζουμε το βιολογικό μας καθαρισμό, έτσι ώστε να δεχθεί μεγαλύτερη ποσότητα από τους γύρω συνοικισμούς λιμάτων, έτσι ώστε να ισοσταθμίσουμε το περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο προς τον ευαίσθητο αποδέκτη που είναι ο ποταμός Σουλού και καταλήγει στη βιογορίτιδα Λίμνη και να είμαστε σύνομοι με την περιβαλλοντολογική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μακεδονία. Θα ακούσουμε τον Χρήστο Μαργαρίτη. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από 3 έως 15, στον όμο Γρεβενών από 3 έως 16 και στον όμο Φλόρινας από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Να έχετε ένα όμορφο αποκριάτικο βράδυ Τρίτης. Καλή σας νύχτα.